Να καλημερίσουμε εδώ έναν φίλο της γνωστής της εκπομπής και από ό,τι φάνηκε την προηγούμενη φορά ένα πολύ καλό γνώστη στα θέματα με τα οποία ασχολείται. Την προηγούμενη φορά που είχαμε φωνάξει τον κύριο Πλησία έγινε ένας καταιγισμός τηλεφωνημάτων και ήθελαν ακόμα και βουλευτών να πάρουν το CD για να μάθουν πραγματικά τι γινόταν στην Αίγυπτο. Η προσέγγιση σας, κύριε Πλησία, σας το είπα και στο τηλέφωνο, γιατί δεν θέλω να λέω ψέματα, ότι πραγματικά ήταν ένα πολύ μεγάλο, δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με τα θέματα τα οποία θέσατε. Και τώρα, επειδή τα γεγονότα, όπως βλέπετε, πάνε από χώρα σε χώρα, θα θέλαμε να ξανασυζητήσουμε αυτό το μεγάλο θέμα και θα συνεχίσουμε το συζητάμε συνεχώς, τι γίνεται στον αραβικό κόσμο. Δηλαδή, φαίνεται ότι και το καθεστώς του Καντάφη, που ήταν η σοσιαλιστική διεθνή, μέλος. Ήταν αντιπρόεδρος, τίποτα. Ήμουσταν αντιπρόεδρος. Δεν ήταν σαν αντιπρόεδρος, ποτέ. Λοιπόν, φαίνεται ότι εκεί πέφτει και το καθεστώς του Καντάφη, αλλά δεν είναι και καθαρό και το τι έρχεται μετά. Δηλαδή, έχουμε δύο θέματα να συζητήσουμε. Το ένα είναι το ντόμινο που υπάρχει. Το δεύτερο είναι το επόμενο ντόμινο που έρχεται. Είναι καλύτερο, είναι οι στόχοι της επανάστασης πραγματικά δικαιώνονται, ή θα μείνουν στα χαρτιά, ας πούμε, και θα πάμε σε μια άλλη μορφή ενός ιδίου συστήματος διαχείρισης. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Βόρεια Αφρική, στον αραβικό κόσμο, στον μουσουλμανικό κόσμο, δείχνει ότι όπως παλιά όταν είχαμε, στην δεκαετία του 50 και μετά στη δεκαετία του 60, είχαμε ένα πολύ μεγάλο ρεύμα, το οποίο είχε απέναντί του τότε βέβαια το τέλος της αποικιοκρατίας. Και ξεδιπλώθηκε ο παναραβισμός, ο αραβικός σοσιαλισμός, ο αραβικός εθνικισμός. Έτσι και τώρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο ρεύμα, το οποίο αγκαλιάζει όλες αυτές τις χώρες και βλέπουμε ότι αυτό έχει μια συνοχή. Πολλοί ήδη μιλάνε για έναν νέο παναραβισμό, ο οποίος έχει ένα διαφορετικό προσανατολισμό και ένα διαφορετικό περιεχόμενο από ό,τι είχε ο προηγούμενος. Θα πει κανείς τώρα, καλά, γιατί τόσο εύκολα χρησιμοποιούμε τον όρο πάλι παναραβισμός. Μα είναι σύμπτωση το ότι πέφτει ένα τόσο δυνατό καθεστώς από τον Μουμπάρακ, πέφτει το καθεστώς της Τινησίας, συγκλονίζεται τη Λιβύη, κλονίζεται τον Μπαχρέιν, Εμιράτα, που ποιος θα υποψιαζόταν ότι εκεί θα μπορούσες να έχεις κοινωνική, βαθιά κοινωνική και πολιτική κρίση. Η Εμένη, έρχεται ο βασιλιάς Αμπντάλα από την Αμερική βγαίνοντας από το νοσοκομείο και με το που φτάνει στην χώρα του, στη Σαουδική Αραβία, λέει: έχω 37 δισεκατομμύρια δολάρια να τα μοιράσω στο λαό μου, να δώσω επιδόματα στους πολύτεκνους, να δώσω επιδόματα σε αυτούς που θα παντρεύονται κτλ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στον αραβικό κόσμο ξεδιπλώνεται κάτι και παρά την σχετική ετερογένεια που υπάρχει, δεν είναι όλα τα καθεστώτα τα ίδια, ούτε είναι όλες οι κοινωνίες ίδιες. Η Λιβύη, για να έρθουμε στη Λιβύη, διαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις άλλες χώρες. Δεν είναι Τινησία, δεν είναι Αίγυπτος. Δεν έχουμε κάποιους θεσμούς στους οποίους πάνω επικάθεται μια πολυταρχία, αλλά έχουμε ένα άλλο κράτος το οποίο έχει και μια διαφορετική ιστορική διαδρομή. Τώρα, αυτοί που εξεγέρθηκαν, να πιάσουμε ένα λεπτό. Αυτοί που εξεγέρθηκαν, βγαίνει ο Καντάφη και λέει ότι εδώ θέλω να το κάνω Αφγανιστάν. Είναι το μακρύ χέρι της Αλκάιντα. Δεν είναι σωστό. Δεν τα λέει καλά. Δεν τα λέει καλά. Προφασίζεται. Μην τα λέγε καλά. Ναι, προφασίζεται, όπως βέβαια προφασίζεται και η Δύση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι με την καραμέλα της Αλκάιντα. Όχι, όπως με την καραμέλα της Αλκάιντα δομείται μια παγκόσμια πολιτική. Δύση, έτσι, για να το στηρίξει η Δύση. Είναι για να το στηρίξει η Δύση, η οποία Δύση αυτή τη στιγμή ας πούμε ότι παγιδεύεται, αν και δεν θα παγιδευτεί, γιατί θα ακολουθήσει τις δικές της επιλογές. Αλλά όπως η Δύση εξακολουθεί να. Στο Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή έχουμε 200.000 στρατό, ξένο στρατό, Αμερικανούς κυρίως, και έχουμε και 200.000 στρατό, το οποίο το φτιάξαν τώρα και το πληρώνουν για να πολεμάνε 15.000 μαχητές των Ταλιμπάν. Και με μια Αλκάιντα η οποία έχει συρρυκνωθεί εκεί. Τώρα έχει μετατεθεί, έχει απλωθεί, αλλά ας πάμε τώρα σε αυτό που λένε εκεί. Καταρχήν, ο Ισλαμισμός στη Λιβύη δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Από την εποχή του Σανούση, στην περιοχή εκείνη τη Δυτική, η Αλμπέιντα, όπου έγινε τώρα η αρχή της εξέγερσης, είναι η κοιτίδα της πρώτης Ισλαμικής αδερφότητας, που τέλος πάντων συγκροτείται στη Λιβύη. Σε αυτή την περιοχή υπάρχουν φυλές,
οι οποίες, γιατί είναι φιλετικός ακόμα σε μεγάλο βαθμό το καθεστώς της, το σύστημα, το κοινωνικό, η κοινωνική οργάνωση στη Λιβύη, εκεί υπάρχουν όλων των ειδών τα Ισλάμ, για άλλη μια φορά, και βέβαια εκεί σε μία από τις φυλές, την φυλή την Λαϊάλα, ας πούμε, που θεωρείται μία από τις μεγάλες φυλές της χώρας αυτής, εκεί η Αλ-Κάιντα, ή αυτό που λέγεται Αλ-Κάιντα της υποσαχάριας ζώνης και της Βόρειας Αφρικής, είχε κάποια βάση, η οποία έχει εξασθενήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και δεν φαίνεται να αποτελεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μάλιστα πολλοί συζητάνε για το ότι πιθανόν ήδη να διαφαίνονται και ρήγματα στο εσωτερικό της. Βέβαια τη στιγμή αυτή που η κατάσταση είναι χαοτική, πιθανόν να υπάρξουν κάποιες ομάδες εκεί οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όπως και να δραστηριοποιηθούν αυτές. Και εν πάση περιπτώσει είναι και ένα ζήτημα να εξηγήσει κανείς γιατί εκεί στην υποσαχαρία ζώνη υπάρχει αυτό που το λένε ορισμένοι Αλ-Κάιντα, που είναι δευτερογενές φαινόμενο. Το πρωτογενές είναι ένα ριζοσπαστικό Ισλάμ, το είδαμε στην Αλγερία τα τέλη του 80, αρχές του 90, το οποίο ήταν τεράστιο μαζικό κίνημα και το οποίο βέβαια το αντιμετώπισε η Δύση πάλι με τον γνωστό τρόπο. Έγιναν εκλογές, τις κέρδισαν αυτές τις εκλογές και έγινε στρατιωτικό πραξικόπημα το οποίο στήριξε η Δύση και κατάργησε το αποτέλεσμα των εκλογών. Από εκεί και πέρα εμφύλιος πόλεμος, σφαγές και όλα τα όσα ακολουθούν από εκεί και πέρα, όπου θα μπουν και κάποιες ομάδες οι οποίες θα έχουν τη δική τους ατζέντα. Λοιπόν, στη Λιβύη, το Ισλάμ της Λιβύης δεν είναι επίσης ένα ριζοσπαστικό, με την έννοια που το παρουσιάζουν εδώ πέρα, ένα τόσο ριζοσπαστικό Ισλάμ. Είναι και αυτό ένα Ισλάμ το οποίο εμπεριέχει αυτό που το διαφορίζει, αν θέλετε, από το παλιότερο Ισλάμ ή από αυτό το οποίο αποκαλούν βαθύ ή ριζοσπαστικό ή συντηρητικό Ισλάμ, είναι ότι το Ισλάμ αποτελεί ένα σύστημα αξιών, είναι ένα ηθικό σύστημα το οποίο εδράζεται σε ένα πολιτικό σύστημα. Δεν είναι το ίδιο πολιτικό σύστημα. Αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά. Δεν είμαστε εμείς οι μουσουλμάνοι το πολιτικό σύστημα, εμείς διαχωριζόμαστε. Αυτοί οι διαχωρισμοί είναι γνωστοί αν κοιτάξουμε λίγο το Ισλάμ, εδώ και πολλά χρόνια, και όσοι άνθρωποι ασχολούνται σοβαρά με το θέμα και δεν θέλουν να κάνουν προπαγάνδα, αλλά θέλουν να μελετήσουν, ξέρουν ότι υπάρχει και ο μεγάλος διαχωρισμός ανάμεσα στο παιδαγωγικό Ισλάμ. Θα το πω, πολύ σημαντικές αυτές οι περιγραφές και οι όροι είναι λίγο εξωτερικοί. Το παιδαγωγικό Ισλάμ και το πολιτικό Ισλάμ. Για παράδειγμα, θα φύγουμε για άλλη μια στιγμή στην Τουρκία. Στην Τουρκία υπάρχει και ένα παιδαγωγικό Ισλάμ, υπάρχει και ένα πολιτικό Ισλάμ. Όταν λένε και εγώ για τον Γκιουλέν, αυτά θα έπρεπε να είναι θέματα που θα πρέπει να απασχολήσουν εμάς. Το ότι σε κάποιες χώρες, σε κάποιες περιοχές του πλανήτη, υπάρχουν μεγάλα παιδαγωγικο-ηθικά αξιακά ρεύματα, είτε συμφωνείς με αυτά, είτε σου ταιριάζουν, δεν σου ταιριάζουν, φτιάξε εσύ τα δικά σου. Εμείς εδώ στη Δύση αυτή τη στιγμή έχουμε κρίση ηθικού συστήματος, αξιακού συστήματος. Εμείς περάσαμε στην κοινωνία της κατανάλωσης και γίναμε αυτό που γίναμε και αντιληφθήκαμε την πρόοδο με έναν τρόπο ο οποίος οδηγεί εκεί που οδηγεί, ας πούμε. Και τώρα κοιτάμε πώς θα βάλουμε φρένο, ας πούμε, και από πού θα το μαζέψουμε αυτό που κάναμε. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι στη Λιβύη κατάσταση μπορεί να υπάρξει. Από ό,τι φαίνεται θα οδηγηθούν, εάν πέσει ο Καντάφη, που είναι το πιθανότερο ότι θα πέσει ο Καντάφη. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, είναι το πιθανότερο ότι θα πέσει ο Καντάφη. Είναι το πιθανότερο ότι θα πέσει. Είναι επίσης ένα σενάριο ότι μπορεί για ένα διάστημα να υπάρξει μια διάσπαση, ένας διαχωρισμός της ίδιας της χώρας. Κάποιες φυλές ισχυρές, όχι όμως οι ισχυρότερες, τον στηρίζουν. Όλη η δομή είναι διαφορετική. Οι άλλες ισχυρότερες φυλές, οι δύο ισχυρότερες φυλές, δεν τον στηρίζουν πια και αυτό τον έχει σημαντικά κλονίσει. Βέβαια προς το τέλος είχε μέσα στο στρατό προσπαθήσει να κρατήσει τους πιο ημέτερους και τις φυλές οι οποίες ήταν πιο κοντά σε αυτόν. Όμως και οι άλλες φυλές είναι αρκετές ισχυρές και έχουν ανθρώπους μέσα στο στρατό. Αν εμείς εκεί δεν καταλαβαίνουμε το τι ακριβώς γίνεται, πώς πάει ένας στρατός, γιατί ξαφνικά ένας φαντάρος παίρνει το τάγκ, ενώνεται με τους πολίτες και κινδυνεύει, γιατί αυτός αν πιαστεί αύριο θα τον εκτελέσουν, να τον σκοτώσουν αυτόν. Αυτός όμως το κάνει αυτό γιατί υπακούει στον λόγο της φυλής του. Και από τη στιγμή που ορισμένες από αυτές τις φυλές, η Βαρφάλα είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος,
και η οποία είχε κάνει μια εξέγερση και το 1993. Πράγματα που επίσης δεν έχουμε παρακολουθήσει. Έχουν υπάρξει φαινόμενα ανατροπής του Καντάφη, για τον οποίο θέλω να πω δύο λόγια μετά βέβαια, γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει το φαινόμενο Καντάφη και εμείς, η γενιά μου, πείτε τα τώρα, εμάς, περιπτώσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω αυτό, ότι έχουμε το 1993 μια εξέγερση, έχουμε το 1995-1998 μια περίοδο με έντονες ζυμώσεις μέσα στη Λιβύη, έχουμε συγκρούσεις, αλλά έχουμε από την εποχή που ανεβαίνει στην εξουσία πάρα πολλούς εσωτερικούς ανταγωνισμούς, πολλές φορές μέσα στο στρατό, αλλά με αναφορές πάλι στην κοινωνική δομή, δηλαδή αυτά μετακυλίονται μέσα στην κοινωνία. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον όμως είναι να δούμε και την περίπτωση του Καντάφη. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Καντάφη αναδύεται την εποχή που βρίσκεται σε κρίση ο νασερισμός ως παιδί του νασερισμού. Έρχεται με συνθήματα, με θέσεις οι οποίες συγκινούν την εποχή εκείνη και προσπαθεί στη χώρα του να κάνει κάποια πράγματα με τον τρόπο που τα κάνει. Μπορεί να μην συμφωνείς με τα μέσα, με τους τρόπους, με το πολιτικό σύστημα έτσι όπως προσπάθησε να το δημιουργήσει, που και εκεί υπάρχουν ζητήματα, αλλά παρόλα αυτά η Λιβύη, στην οποία είχα πάει πολλές φορές τη δεκαετία τέλη του 70 και στις αρχές του 80, είναι μια χώρα που θα δεις δρόμους, θα δεις νοσοκομεία, θα δεις πολυιατρία, σε κάθε κομμόπολη ας πούμε θα δεις εκεί ιατρικά κέντρα. Πολλοί από τους συμβούλους, αλλά και κυρίως από τους ανθρώπους που στελεχώνουν αυτές τις υπηρεσίες, προέρχονται από τις χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, Βούλγαροι, Πολωνοί, οι οποίοι προσφέρουν εκεί υπηρεσίες και συγκροτείται μια χώρα η οποία έχει ένα καλό κοινωνικό κράτος και το κράτος το πολιτικό, αν μιλήσουμε για πολιτικό κράτος, είναι ιδιότυπο. Δηλαδή ο Καντάφη ουσιαστικά καταργεί το κράτος σε αναντιστοιχεία με το πώς δημιουργούν ισχυρά συγκεντρωτικά κράτη η Τινίσχη και η Αιγύπτη, και ο Καντάφη φτιάχνει εκεί τις λαϊκές του επιτροπές και κινείται με έναν τρόπο που λέει οι μάζες κυβερνούν τις μάζες. Χθες εγώ λέει δεν κυβερνάω, ναι. Έχω δώσει τις εξουσίες μου, ναι, στο λαό. Ναι. Υπάρχουν λαϊκές επιτροπές, μετά έφτιαξε άλλες λαϊκές επιτροπές για να ελέγχουν τις προηγούμενες λαϊκές επιτροπές. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος που λέτε ότι έχει ένα καλό κοινωνικό κράτος. Αυτό κατέρευσε. Αυτό αρχίζει και καταραίει. Τα πρώτα σημάδια είναι την εποχή του εμπάργκο, όταν η Δύση του κάνει το πρώτο εμπάργκο. Οπότε γενικεύονται κάπως οι αντιδράσεις. Το άλλο είναι η ίδια η φθορά ενός συστήματος, το οποίο καθώς συγκεντρωποιείται, 40 χρόνια στην εξουσία, αρχίζει πια ένα κομμάτι και διαχωρίζεται και φέρνει αντιμέτωπό του ένα άλλο κομμάτι. Πολλές φυλές αδικούνται. Πολλοί από τους ανθρώπους του συστήματος εξωστρακίζονται, τα πρόσωπα τα πιο κοντινά του αρχίζουν και στήθενται στο στόχαστρο, ορισμένοι εξαφανίζονται και βέβαια η μορφή που παίρνει αυτό το καθεστώς είναι μία μορφή μιας δικτατορίας που δεν θυμίζει σε τίποτα τις εποχές εκείνες και τα οράματα εκείνα. Εμένα με συγκίνησε κάπου το Καντάφη, για να μιλάμε έτσι, να τα λέμε τα πράγματα ανοιχτά. Και εκείνη την εποχή νομίζω συγκίνησε πολύ κόσμο. Λέγαμε σε αυτή την περιοχή του κόσμου, εντάξει, μια ήταν μοναρχία του Ιδρύς. Ήταν και το μαύρο πρόβατο της Δύσης, δεν θυμάστε. Και αντικατέστησε... Ο σατανάς, ναι. έλεγε ο Μπούς, η οικογένεια δηλαδή. Ναι. Το βασικό είναι ότι αντικατέστησε μια μοναρχία η οποία ήταν απόλυτα ελεγχόμενη, του Ιδρύς. Μια καθυστερημένη μοναρχία και ήρθε εκεί και πήγε να φτιάξει κάτι. Πήγε να οικοδομήσει τη χώρα. Εμένα μου λέγανε ότι ο Καντάφη ουσιαστικά τώρα πληρώνει όλη αυτή την. Πώς να πω, έβαζε τη μία φυλή να μαλώνει με την άλλη, μόνο και μόνο για να τους ελέγχει. Μέσα στο στρατό, μέσα στο κράτος, μέσα στη δομή της διοίκησης. Παρόλα αυτά έπαιζε. Διατηρούσε, γιατί στο τέλος το κατάλαβε ότι δεν του βγαίνε και έφτιαξε ένα συμβούλιο μετά το 97. Και μετά το ξεσήκωμα της φυλής της Βαρφάλα, που είναι η σημαντικότερη και στην οποία βασιζότανε, είδε ότι μπορεί να του φύγει το παιχνίδι και η λογική αυτή, καρότο μαστίγιο, δεν του πάει καλά. Οπότε έφτιαξε ένα συμβούλιο, τους ξανάβαλε πάλι όλους μέσα και προσπάθησε να κάνει με αυτούς μια συνδιαχείριση. Τους έφερε πιο κοντά στα κέντρα εξουσίας. Δεν του βγήκε όμως, γιατί είναι η παρακμή. Είναι η παρακμή, είναι. Σκεφτείτε ότι τα 7 παιδιά του, 7 από τα παιδιά του, έχουν κεντρικές θέσεις στο σύστημα και στην εξουσία. Και βέβαια έχουμε και μια εικόνα του ίδιου αυτού του ανθρώπου. Είναι κουρασμένος, είναι φθαρμένος,
Πηγαίνει βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, στην Ιταλία. Πάνε κάποιες κυρίες εκεί επαμοιβής, στις οποίες κάθεται και τους αναλύει το πολιτικό του πρόγραμμα. Αυτά τα πράγματα λέτε... πια θυμίζουν άλλες εποχές. Αυτή η φιλή που λέτε τώρα, η Φαρφάλα, είναι, μπορεί να αποτελέσει τη διάδοχη κατάσταση εκεί? Θα παίξει ρόλο στους συσχετισμούς. Όμως τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι η εξέγερση, η παρούσα εξέγερση, έχει κοινωνικό υπόβαθρο. Έχει λαϊκό υπόβαθρο, έχει δυναμική. Αυτό αφορά όλες τις κοινωνίες στις περιοχές εκείνες. Ας σκεφτούμε καλύτερα εμείς τα δικά μας και να δούμε πώς οι δικές μας κοινωνίες θα ξυπνήσουν και πώς θα γίνουν ζωντανές όπως αυτές. Το 60% των κατοίκων αυτής της χώρας είναι κάτω από 20 χρονών. Γι' αυτό βλέπουμε όλη αυτή τη νεολαία στους δρόμους. Το μήνυμα είναι να δούμε εμείς από εδώ, από το βορρά, τι συντελείται εκεί, να δούμε ότι ένας καινούριος κόσμος γεννιέται. Δεν θα γίνουν όσα έχει ο καθένας από εμάς στο κεφάλι του, γιατί ακούω και πολλές θεωρίες συνωμοσίας και πολλούς να λένε ότι τι είναι πίσω από αυτό τώρα, εμείς τον Καντάφη, ας πούμε, να τον στηρίξουμε. Μήπως είναι εταιρείες, μήπως είναι Αμερικάνοι, μήπως είναι ο άλλος. Όταν υπάρχει μια γνήσια λαϊκή εξέγερση, πρέπει εκεί την ώρα να σταθείς με ειλικρίνεια απέναντι σε αυτήν την εξέγερση, να την τιμήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί παλεύουν για την ψυχή τους, παλεύουν για την αξιοπρέπειά τους. Και από εκεί και πέρα θα το βρούνε πάλι τον δρόμο τους. Μια νοτελεία να δούμε. Ναι. Η Σοφία Ερεμία έχει βρει έναν από τους Έλληνες που έχουν έρθει από τη Λιβύη, τον κύριο Κουμεντή Κουμεντάκο. Καλημέρα. Σοφία, καλημέρα. Καλημέρα, Ιορδάνη. Πριν από αυτό όμως να δώσουμε και μια είδηση. Πριν από λίγα λεπτά και με αρκετά μεγάλη δυσκολία, επικοινωνήσαμε με έναν από τους Έλληνες εγκλωβισμένους στην έρημο Τζιάλλο και μας είπε ότι είχε επικοινωνία σήμερα το πρωί με το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου τους είπαν να μετακινηθούν 50 χιλιόμετρα προς την περιοχή της Ναφούρα, όπου εκεί υπάρχει ένα αεροδρόμιο για να μπορέσει, να προσγειωθεί το ΣΕ 130. Και ήταν, το ηθικό τους ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, διότι από ό,τι όλα δείχνουν, ο κύριος Κουμεντάκος, λοιπόν. Πώς είναι, ναι, Σοφία, να περάσουμε, γιατί λίγο πιεζόμαστε χρονικά. Από όπου ξεκίνησε η εξέγερση. Ναι. Κύριε Κουμεντάκο, πείτε μας τι αντιμετωπίσατε, τι είδατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, είσαστε εκεί στην τεχνική εταιρεία Αρχιμέδης. Δουλεύατε στην τεχνική εταιρεία. Η τεχνική εταιρεία ήταν στην Τρίπολη. Εμείς είμαστε. Ο κύριος Καραμούσας ήταν που δεν είναι μαζί μας. Ναι, προχώρησε. Στην εταιρεία Ολύμπικ ήταν ο κύριος. Ναι, εκεί για τον Ολύμπικ είμαι. Ήμασταν κοντά στα επεισόδια. Καμιά 20 χιλιόμετρα μακριά. Αλλά τα πρώτη στιγμή τα έχουμε ζήσει όλα τα πάντα. Είδαμε την κατάσταση που επικρατούσε εκεί πέρα. Και προφανώς. Ναι. Κύριε... Πώς σας αντιμετώπισε το Υπουργείο Εξωτερικών, η Πρεσβεία, όλα αυτά που λέγαμε και προηγουμένως? Κοιτάξτε να δείτε, από την πρώτη στιγμή οι επικοινωνίες όλες ήταν κομμένες. Είχαμε μεγάλη δυσκολία να επικοινωνήσουμε και με, και με το προξενείο, αλλά και με τα σπίτια μας. Μετά από προσπάθειες δικές μας, δηλαδή πολλές προσπάθειες δικές μας, κάποια στιγμή πιάναμε το προξενείο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρανε, δεν είχαν την... να πω ότι... Την υποδομή, την δύναμη να σας πληροφορήσουν. Ναι, να μας πληροφορήσουν. Μας δηλαδή είπε ο κύριος Πισίας πριν από λίγο, κύριο Κουμεντάκο, ότι αυτή ήταν μια λαϊκή εξέγερση. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος είχε βιστό. Αυτό το ζήσατε, εσείς το είδατε? Ναι, φυσικά και το είδαμε. Αφού ζούσαμε μέσα, ανάμεσα τους. Δεν ήταν το θέμα, ήταν ότι... Γιατί εξεγέρθηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Πιστεύω ότι είναι καταπιεσμένοι. Εκτός ότι τους δίνει ορισμένα λεφτά. Δηλαδή ήταν μηδαμινά σε αυτά που βγάζει τώρα η Λιβύη μπροστά, έτσι. Είναι καταπιεσμένος λαός, φτωχός λαός. Πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε, εμείς δεν τα έχουμε δει. Και νομίζω ότι και ο κύριος Πισίας είπε προηγουμένως ότι από τις φατριές, δηλαδή τις φαμίλιες μεγάλες που υπάρχουν, από εκεί ξεκίνησε και όλο το θέμα. Ο κόσμος είναι στους δρόμους, δηλαδή υπάρχει συνεχή λαϊκή κινητοποίηση, έτσι. Ναι, συνεχή από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα. Εσείς επιστρέψατε με το πλοίο, έτσι, το Hellenic Spirit στο Ηράκλειο. Μου είχατε πει ότι δεν υπήρχε καλή συνεννόηση. Δεν ήξερε η πρεσβεία, δεν είχε ενημερώσει το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ το Υπουργείο Θαλασσιών Υποθέσεων γνώριζε. Πείτε μας δύο λόγια αυτά που είπαμε και εσείς. Εμείς την ημέρα που φύγαμε, ήταν η ημέρα Τετάρτη. Το πρωί είχαμε επικοινωνήσει, επικοινωνήσαμε με την πρεσβεία. Βγήκε κάποιος, ο οποίος δεν πρέπει να ήταν της πρεσβείας, ήταν Αιγύπτιος, απεσταλμένος από πρεσβεία, άλλοι ήταν, δεν ξέρω, γιατί δεν είχαμε επικοινωνίες, καμία επικοινωνία. Και κάποια στιγμή μάθαμε από τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας ότι υπάρχει ένα πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μπεγκάζη,
και ετοιμάζεται να μπει μέσα για να παραλάβει τους Κινέζους. Και πήγατε αυτοί... και περάσετε κι εσείς, Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν τσάτρα πάτρα, ας πούμε, ότι γίνεται η κατάσταση. Δεν ήταν οργανωμένοι από την ελληνική κυβέρνηση. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν οργανωμένα. Μάλιστα. Όταν έχετε το ελληνικό πλοίο της ΑΝΕΚ, έρχεται κάτω για να πάτε τους Κινέζους, οι οποίοι είναι αναβλωμένοι από μια εταιρεία, δεν ξέρω ποια εταιρεία. Βέβαια, αυτοί ήταν οργανωμένοι. Ήταν οργανωμένα. Ρωτάμε το Υπουργείο την ίδια ώρα, κατά τις 10 ώρα το πρωί, ρωτάμε το Υπουργείο, το προξενείο, αν υπάρχει καράβι και δεν ξέρουν τίποτα. Καταλαβαίνουμε την κατάσταση. Και μέσω έτσι ακριβώς είναι, κύριε Κουμουντάκο. Του προέδρου της κοινότητας κάτω, μάθαμε ότι ήταν το πλοίο εκεί πέρα. Άρα τυχαία πήγατε δηλαδή. Από εκεί πήγαμε, με αυτή την πληροφορία και πήγαμε. Μας λέει, φυγέτε, πήγαινε κάτω. Και πρόλαβε να μπει μέσα. Ναι, τυχαία. Επειδή σας βρήκανε σαλέλε, σας βάλανε. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Πισία που ήταν εδώ μαζί μας. Δυστυχώς ο Φράνος. Τελείωσε. Θα τα ξαναπούμε όμως. Θα τα ξαναπούμε γιατί τώρα ξεκινάει το παιχνίδι εκεί. Θα ξαναπούμε γιατί. Θέλουμε αυτά που γίνονται εκεί. Να τα βλέπουμε για τα αναλύουμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε.